Το καλοκαίρι του 2024 και η τουριστική σεζόν είναι πλέον μια ανάσα μακριά και οι προετοιμασίες από τα καταστήματα εστίασης έχουν ήδη ξεκινήσει για να υποδεχθούν τους ντόπιους αλλά και τους ξένους επισκέπτες στην πόλη μας, προσφέροντάς τους άψογη και ξέχαστη εξυπηρέτηση. Έτσι λοιπόν, οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει και από το κατάστημα Μπαλαούρο, με όλα σχεδόν να είναι έτοιμα για να υποδεχθούν τους καταναλωτές σε ένα ξεχωριστό σημείο της πόλης, στα Σφαγεία Καβάλας. Πριν όμως από το καλοκαίρι, προηγείται η Τσικνοπέμπτη, Καθαρά Δευτέρα αλλά και η περίοδος του Πάσχα, όπου το Μπαλαούρο έχει ετοιμάσει ξεχωριστό μενού για κάθε περίσταση με κρέατα αλλά και θελασσινά. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι από τον τιμοκατάλογο δεν λείπουν και τα νηστίσιμα φαγητά και όλα αυτά σε καλές και προσιτές τιμές σε σχέση με τις ανατιμήσεις που υπάρχουν τους τελευταίους μήνες. Ο χειμώνας προηγήθηκε, ήταν ένας αρκετά δυνατός χειμώνας σε σχέση με τους προηγούμενους. Υπήρξε μεγάλο πλήθος από τουρίστες από διάφορα μέρη του κόσμου, κυρίως Τουρκία και Βουλγαρία. Να μας πείτε τώρα λίγο από τις ετοιμασίες που κάνετε εν ώψη της Τσικνοπέμπτης, της Αποκριάς, αλλά και ακολουθεί το Πάσχα, ακολουθεί το καλοκαίρι που όλα τα καταστήματα περιμένουν πώς και πώς αυτή την εποχή. Η αλήθεια είναι ότι το Πάσχα ο κόσμος δεν βγαίνει τόσο πολύ, πιστεύοντας ότι αυτοί που κάνουν εστία ότι δεν θα βρουν κάτι για να φάνε έξω. Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ πέρα για να καταρρύψουμε αυτό το μύθο. Μπορούμε να τους προσφέρουμε φαγητά αρτήσιμα, υπάρχουν στο μενού. Οπότε μπορεί και αυτός ο κόσμος να βγει έξω. Οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει ήδη για το καλοκαίρι. Ετοιμαζόμαστε, ετοιμάζουμε τους χώρους μας, όπως ετοιμαζόμαστε και με το προσωπικό για να μεγαλώσουμε την ομάδα μας και να ανταπεξέλθουμε. Πούμε λίγο και για την Τσικνοπέμπτη, διότι είμαστε τώρα στην εβδομάδα όπου ξεκινάνε οι αποκρύες. Οπότε όλοι πάνω κάτω έχουν κάνει και αυτή μια προετοιμασία στο μυαλό τους για το τι θα κάνουν την Τσικνοπέμπτη, το πού θα πάνε, το πού θα φάνε, πού θα τσικνήσουν. Να πούμε ότι εδώ εκτός από ψάρια, γιατί κάποιος δίπλα στη θάλασσα πιστεύει ότι θα φάει μόνο ψάρια, μπορούν να έρθουν για την Τσικνοπέμπτη. Εννοείται πως μπορούν να έρθουν για την Τσικνοπέμπτη. Αυτοί που βαριούνται, να το πούμε έτσι λίγο πιο λαϊκά, να ψήσουν, μπορούν να έρθουν εδώ πέρα στο κατάστημά μας που μπορούν να απολαύσουν και κρεατικά εκτός από ψάρια. Πανσέτες, μπριζολάκια, σουτζουκάκια, λουκάνικα, τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας από κρατικό, όπως και από ψάρι. Πρέπει να κάνουν κάποια έτσι κράτηση πιο πριν. Καλό θα ήταν να γίνει κάποια κράτηση, ώστε να είμαστε σίγουροι για το τραπεζάκι που θα βρούμε. Πάμε λίγο να επικεντρωθούμε στο Μπαλαούρο και να επικεντρωθούμε λίγο στο μενού του Μπαλαούρου, στα προϊόντα που προσφέρει το Μπαλαούρο. Κάποιος ερχόμενος ανοίγοντας το κατάλογο, τι θα βρει? Θα βρει, ξεκινώντας από ψάρι, θα βρούμε πολλά και διάφορα πιάτα από ψάρι. Τα περισσότερα από αυτά είναι τοπικά. Από εδώ από το λιμανάκι μας μπορούμε να βρούμε διάφορα ψάρια, κουτσομουρίτσες, μπαρμπουνάκια όταν είναι η εποχή τους, σαρδελίτσα, μπακαλιαράκια φρέσκα. Οι περισσότεροι έτσι, οι κάτοικοι της Καβάλας ξέρουν πού είναι το Μπαλαούρο. Για αυτούς όμως που δεν ξέρουν, μπορούμε λίγο να τους πούμε πού βρίσκεται το Μπαλαούρο και τις ώρες και τις ημέρες λειτουργίας του. Το Μπαλαούρο λειτουργεί 364 μέρες το χρόνο. Δεν λειτουργεί μόνο την Κυριακή του Πάσχα. Όλες τις υπόλοιπες μέρες λειτουργεί από τις 11 η ώρα το πρωί έως τις 12 η ώρα το βράδυ για το χειμώνα. Το καλοκαίρι επεκτείνεται ελαφρώς το ωράριο και βρίσκεται στην ανατολική είσοδο της Καβάλας. Και όπως είπαμε, πριν από το Πάσχα έχουμε και νηστίσιμα φαγητά. Οπότε κάποιος μπορεί να σας προτιμήσει. Φυσικά έχουμε και νηστίσιμα φαγητά. Μπορούμε να την ημέρα, ας πούμε, της μεγάλης εβδομάδας που νηστεύει ο περισσότερος κόσμος να μας επισκεφθεί και να απολαύσει τα αρτήσιμα φαγητά μας. Πάμε λίγο και στα οικονομικά που απασχολούν γενικότερα όλα τα καταστήματα. Πώς σας έτσι βρίσκουν εσάς τα οικονομικά, πώς σας βρίσκουν οι ανατιμήσεις και αν έχει αλλάξει κάτι στο δικό σας, στη δικιά σας τσέπη? Η αλήθεια είναι ότι όπως όλοι γνωρίζουμε οι τιμές έχουν αυξηθεί και έτσι μας βρίσκουν και εμάς μέσα σε αυτό το κλίμα ανατιμήσεων. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε πως κάνουμε το καλύτερο δυνατό ούτως ώστε να προσφέρουμε την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη δυνατή τιμή για τους πελάτες μας. Είστε αισιόδοξοι το καλοκαίρι ότι με το κύμα των επισκεφτών όλα θα αναπληρωθούν τα χαμένα? Είμαστε πολύ αισιόδοξοι για το καλοκαίρι. Όπως όλοι οι εστιάτορες του κλάδου μας ποντάρουμε κυρίως στον τουρισμό και πιστεύουμε πως θα είναι ένα δυνατό καλοκαίρι. Πιο δυνατό από τα προηγούμενα, ευελπιστούμε.